Στη δύσκολη συγκυρία που βρίσκεται η χώρα και οι άνθρωποι αναφέρθηκαν στα μηνύματά τους, οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας, να συνδεθούμε με τον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, έκαναν λόγο ακριβώς για αυτή την ανάγκη να υπάρχει ενότητα και αλληλεγγύη, πρόδρομο. Βεβαίως, Σπύρο, και κυρίως ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το Φανάρι μίλησε για την οικονομική κρίση, την πλεονεξία, την φτώχεια και την ανάγκη στήριξης των αναξιοπαθούντων. Μιλώντας για την απόφαση του Πατριαρχείου να κηρύξει το 2013 ως έτος πανανθρώπινης αλληλεγγύης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει την αλληλεγγύη, Σπύρο, να ευαισθητοποιηθεί μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας για το πρόβλημα της εκτεταμένης φτώχειας. Λέει χαρακτηριστικά στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ότι η αγάπη και η ειρήνη είναι γνωρίσματα των μαθητών και αποστόλων του Κυρίου και παντός χριστιανού. Όθεν προτρεπόμεθα εαυτούς και αλλήλους, όπως κατά το έτος τούτο της πανανθρώπινης αλληλεγγύης καταβάλλομεν ως άτομα και ως λαοί, συνειδητάς προσπαθίας δια την άμβληση των απανθρώπων συνεπειών, των μεγάλων ανισοτήτων και για την αναγνώριση υποπάντων του δικαιώματος των ασθενέστερων προς απόλαυση των απαραίτητων δια την ζωή του ανθρώπου αγαθών, Σπύρο. Να δούμε τώρα και το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου, γιατί εκτός από μήνυμα αγάπης ανοίγει και ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής γης, ο κύριος Ιερώνυμος. Βεβαίως, Σπύρο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, ουσιαστικά μιλάει για την ανακούφιση των αδυνάμων, βλέποντας βέβαια τις στρατιές των ανέργων και την κρίση που περνάει η χώρα μας. Τονίζει για την επίγκουσα ανάγκη να συνεχίσουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη και εθελοντική προσφορά, λέει, προς τους πολίτες. Να δούμε το μήνυμα όπως διαβάστηκε σήμερα στους ναούς όλης της χώρας και όπως θα το δούμε εδώ στα πλάνα μας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ο λαός μας γνωρίζει να επιβιώνει σε δύσκολους καιρούς και έχει την ικανότητα να αξιοποιεί τις δυνατότητές του και τον πλούτο που κρύβουν η ευλογημένη μας γη και θάλασσα. Γνωρίζει να συνθέτει και να γονιμοποιεί αποτελεσματικά τον κόπο των εργαζομένων, τη σοφία των λογίων και τη γνώση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων με τρόπο εναρμόνιο και καρποφόρο. Αρκεί να υποστηριχτεί στον αγώνα του και να έχει όραμα και ελπίδα. Και αυτό το γνωρίζει καλά η Εκκλησία μας. Γι' αυτό στήριξε και θα στηρίξει πνευματικά και έμπρακτα την προσπάθεια του λαού μας για μια νέα αρχή, για να σταθεί αρρωγός όπου μπορεί να ενισχύσει τον λαό μας. Είναι καιρός να αρθούν τα εμπόδια, ώστε αυτή η λίγη περιουσία που απέμεινε στην Εκκλησία να της επιτραπεί να την αξιοποιήσει προς όφελος του λαού μας. Και όποιος επιθυμεί να εργαστεί στην ελληνική γη, συμβάλλοντας στη διατροφική επάρκεια της χώρας και στην ανάπτυξη σύγχρονων εξαγώγημων προϊόντων καλλιέργειας και βοσκής, ας γνωρίζει ότι όση λίγη γη ανήκει ακόμα στην Εκκλησία, θα είναι στη διάθεσή του. Χριστός γεννάται και το νόημα των Χριστουγέννων μας δίνει το δικαίωμα να παρακαλέσουμε το ελληνικό κράτος να σκύψει πάνω από τους συνανθρώπους μας και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που διέρχεται ο τόπος να αφήσουμε πίσω πολιτικές επιλογές που στηρίζουν τους λίγους σε βάρος των πολλών. Μας δίνει επίσης το δικαίωμα να καλέσουμε όσους διαθέτουν πλούτο να τον θέσουν στην υπηρεσία των συνανθρώπων μας. Χρειάζεται επειγόντως να δείξουμε όλη αλληλεγγύη, ανθρωπιά, αγάπη και ευαισθησία και είναι ζωτικής σημασίας να στηριχτούν με κάθε τρόπο η περίθαλψη, η μόρφωση και η επιβίωση των Ελλήνων. Μήνυμα παρηγορίας και αγάπης με πολλούς αποδέκτες όμως και το κράτος. Σημείωσα, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, να αρθούν επιτέλους τα εμπόδια για να κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να εργαστούν στην εκκλησιαστική γη. Μιλάει για την εκκλησιαστική γη, Σπύρο. Ασφαλώς ουσιαστικά αναφέρεται στην αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει. Ένα άλλο μήνυμα είναι προς την πολιτεία, προς τους πολιτικούς μας να ασκούν πολιτική για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Και φυσικά τονίζει ότι όσοι έχουν αρκετό πλούτο θα πρέπει να τον διαθέσουν με κάποιον τρόπο και στους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Τώρα, ειδικότερα για το θέμα της εκκλησιαστικής γης, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Δηλαδή, ποιοι θα μπορούν να απευθυνθούν και πού, προκειμένου άνθρωποι άνεργοι, οι οποίοι βρίσκονται σε μια οικονομική ανέχεια, να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Σπύρο, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αυτή τη στιγμή. Από ό,τι έχουμε μάθει πάντως, έως αυτή την ώρα ουσιαστικά η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κάνει ένα άνοιγμα στην πολιτεία.
την θέτει, αν θέλεις, πρώτων ευθυνών της, να αρθούν τα νομικά εμπόδια ώστε να μπορεί η εκκλησιαστική γη να δίνεται σε πολίτες που την έχουν ανάγκη, να την εκμεταλλεύονται για να μπορούν να επιβιώσουν. Πρέπει δε να σου πω ότι πριν από τρεις μέρες είχαμε τη συνάντηση του Αρχιεπισκόπου με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Ενδέχεται να συζητήθηκε το θέμα αυτό, ωστόσο από αυτή τη συνάντηση δεν δόθηκε από καμία πλευρά κάποια πληροφορία, δεν είδε το φως της δημοσιότητας. Είναι ένα θέμα που σίγουρα θα το δούμε και θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες. Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πρόδρομε.